Αγαπητοί ακροατές, μόλις κατέφτασε εδώ, κάλεσα εκτάκτως τον κύριο Παναγιωτίδη, έναν συνεργάτη που είχα πολλά χρόνια στο εργατικό κέντρο, ένας άνθρωπος με αυτοπεποίθηση θα έλεγα, και νομίζω ότι το πέρασμά του σε όλες τις θέσεις που έχει περάσει μάλλον είναι θετικό το πρόσημο, για να μην λέω και με κατηγορήσετε ότι επειδή είναι ένας δικός μου άνθρωπος και τα λοιπά. Νομίζω ότι είναι ένας άνθρωπος που έχει δώσει δείγματα γραφής. Καλώς ήρθατε, κύριε Παναγιωτίδη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και σας ευχαριστώ για τα καλή σας λόγια. Κύριε Παναγιωτίδη, καταρχάς, επειδή εδώ το άμεσο ενδιαφέρον των φιλάθλων είναι γύρω από την ομάδα της Πρέβεζας, από την ομάδα του Τηλικράτη, του Πανλευκάδιο, γενικά για το αλφα τοπικό. Εσείς παρακολουθείτε τις ομάδες, βλέπετε. Ποιο είναι το στοιχείο εσείς που σας κάνει εντύπωση αυτή την περίοδο από τις ομάδες? Το φετινό πρωτάθλημα είναι ξεχωριστό σε σχέση με άλλες χρονιές, διότι υπάρχει ένα μεγάλο κίνητρο με απόφαση της ΕΠΣ να βάλει τα play-off και τα play-out. Αυτό δίνει κίνητρο και στις άλλες ομάδες να διεκδικήσουν το πρωτάθλημα επί ίσους όρους μέχρι το τέλος. Αυτό πραγματικά είναι κάτι το ξεχωριστό. Έχουμε χρόνια να δούμε τέτοιο πρωτάθλημα. Πάρα πολλές ομάδες βελτιώθηκαν και στόχος τους είναι να πάνε και αυτοί στα play-off. Ναι. Αυτό είναι γεγονός. Δηλαδή, κανείς δεν μπορεί να το αμφισβητήσει αυτό το πράγμα. Από την άλλη, όμως, βλέπουμε τις 3-4 ομάδες οι οποίες πραγματικά θέλουν να πρωταγωνιστήσουν, όπως είναι ο Τηλικράτης, ο Παλευκάδιος, ο ΠΑΣ Πρέβεζα, ο Αχαίρων Καναλακίου. Πραγματικά βλέπουμε ότι προσπαθούν να οργανωθούν όσο γίνεται καλύτερα. Βέβαια, καμία από αυτές τις ομάδες δεν ξεχωρίζει. Με την έννοια πια ότι να έχει δηλαδή τον πρώτο λόγο. Και γι' αυτό και θα υπάρχουν μέχρι το τέλος, θα είναι οριακά. Πιστεύω ότι... Εσείς λέτε ότι είναι ισοδύναμες αυτές οι 4-5 ομάδες. Λίγο πολύ είναι ισοδύναμες. Και γι' αυτό και βλέπουμε και ανατροπές έτσι, στα αποτελέσματα. Βλέπουμε τώρα στα μεταξύ τους παιχνίδια είναι το κυριότερο. Λέει αυτός ο μήνας είναι όλα τα παιχνίδια θα κριθούν στο μεταξύ τους. Βέβαια το πρωτάθλημα δεν τελειώνει εδώ. Έτσι. Αλλά όποιος βάλει την ομάδα από κάτω, τη δεύτερη, τη τρίτη ομάδα, δηλαδή θα δούμε τώρα το παιχνίδι, το ντέρμπι. Δεν θα έχει πλεονέκτημα ο πρώτος? Σαφώς θα έχει πλεονέκτημα. Η βαθμολογία. Βέβαια. Αλλά τα μεταξύ τους παιχνίδια είναι καθοριστικά. Δίνει μια μεγάλη όθηση στην πρώτη ομάδα και αποκτά ψυχολογία έτσι ώστε να φτάσει στην κατάκτηση του τίτλου. Αυτό βλέπω προς το παρόν. Ενισχύθηκαν οι ομάδες? Εσείς βλέπετε αυτή την περίοδο των μεταγραφών? Εγώ πιστεύω ότι κατά την προσωπική μου άποψη, επειδή τις παρακολουθώ πολύ στενά και καταγράφω κάθε λεπτομέρεια αυτών των ομάδων γιατί με ενδιαφέρει προπονητικά, βλέπω δηλαδή τις ομάδες τι δουλειά κάνουν και αυτό φαίνεται μέσα από το παιχνίδι. Εγώ δεν πηγαίνω στο γήπεδο ως φιλάθλος, αλλά πηγαίνω ως προπονητής. Να παρακολουθήσεις. Παρακολουθώ δηλαδή και από τακτικής πλευράς, έτσι και από όλα τα ζητήματα που περιβάλλουν έναν προπονητή και βλέπω μέσα από το παιχνίδι κάθε ομάδα, έτσι το χαρακτήρα της, έτσι την αγωνιστικότητά της, την πειθαρχία της και τη δουλειά που έχει κάνει όλο αυτό τον καιρό. Και πραγματικά δεν έχουν ενισχυθεί τόσο, όχι τόσο για την κατάκτηση ή μάλλον για την παρουσία τους στο πρωτάθλημα, όσο για αργότερα για να πάνε να παίξουν στα μπαράζ για την άνοδο στη γάμα εθνική κατηγορία. Γιατί εκεί είναι ένα δύσκολο έργο. Γιατί για φανταστείτε η ομάδα να τελειώσει από το πρωτάθλημα εδώ πέρα, να πάει στα εσωτερικά μπαράζ και να κληθεί μετά σε μια εβδομάδα 10 μέρες να πάει να αγωνιστεί για τα άλλα μπαράζ για την άνοδο στη γάμα εθνική κατηγορία. Έτσι, φανταστείτε, είναι πολύ δύσκολο το κομμάτι αυτό. Πρέπει να υπάρχει μεγάλο backup στην ομάδα με πολλές επιλογές. Οι αγώνες θα είναι Κυριακή Τετάρτη, η κούραση θα υπάρχει μεγάλη, η ψυχολογική πίεση θα είναι πάρα πολύ μεγάλη. Σε αυτά αρκούν παίχτες οι οποίοι θα έχουν εμπειρία μέσα στις ομάδες να στηρίξουν την ομάδα, έτσι, και ένας προπονητής ο οποίος να γνωρίζει πάρα πολύ καλά την διαδικασία των μπαράζ και να έχει περάσει από αυτή την διαδικασία, γιατί και η εμπειρία του προπονητή είναι βασικό στατικό στοιχείο, έτσι ώστε να βοηθήσει την ομάδα. Την ομάδα. Για φανταστείτε, μπορεί να έρθουν και τα άσχημα αποτελέσματα, έτσι ώστε για
πάμε πίσω 2 χρόνια εμείς να δεις πώς περάσαμε και το, εμείς. Είχατε το πέρασμά σας από την ομάδα της που έπαιζε στην μεγάλη κατηγορία. Πώς βλέπετε την ομάδα της Πρέβεζας, είναι ένα, το τελευταίο ερώτημα για να μη συνομιλήσουμε, θα ακούτε, έχουμε τον κύριο Κατσαούνο σε λίγο. Για να βάλουμε και στην κουβέντα μας και τον κύριο Κατσαούνο. Θέλω λίγο να μου περιγράψετε λίγο πώς βλέπετε την ομάδα της Πρέβεζας. Για τη φετινή σεζόν μιλάμε για τώρα. Για τη φετινή. Κοιτάξτε, η Πρέβεζα νομίζω ότι... δεν έκανε. Αλλά δεν θέλω να, ό,τι την καλύτερη... να σχολιάσετε με την έννοια. Έτσι, όχι, τεχνικά, όχι, τεχνικά, τεχνικά, τεχνικά. Νομίζω θα είναι από τις ομάδες που θα είναι στα play-off. Έχω την εντύπωση ότι θέλει περισσότερο φυσική κατάσταση στο κομμάτι αυτό. Βλέπω ότι υστερεί. Έχει όμως το χρόνο να το κάνει αυτό. Ναι. Και έχει και την πολυτέλεια, δηλαδή όσον αφορά... της ομάδας να φτάσει στα play-off. Έμψυχο υλικό έχει, λέτε. Έμψυχο υλικό, καμιά ομάδα δεν είναι κομπλέ. Έτσι, ελλείψεις έχει. Ναι. Σας έχω πει ότι όλες οι ομάδες έχουν ελλείψεις. Ναι, αλλά δεν είναι στο σημείο εκείνο που θα έπρεπε να είναι για να αντιμετωπίσουν όχι, τα παράζια αργότερα. Ναι, αυτό πιστεύω και εγώ. Μάλιστα. Ότι και αυτοί θα ήθελαν 2-3 προσθήκες. Βέβαια, πιστεύω ότι είναι οικονομικό το θέμα. Και γι' αυτό και δεν μπορούν να προβούν σε οτιδήποτε. Γι' αυτό λοιπόν το οικονομικό θέμα, αγαπητοί ακροατές, και για πολλά άλλα θα μιλήσω με τον οικονομολόγο, τον πρόεδρο του Λούρου, τον κύριο Κατσαούνο, το φίλο μας. Καλημέρα, κύριε Κατσαούνο. Καλημέρα σας, καλημέρα στους ακροατές σας και στο φίλο μου τον Κυριάκο, που τον εκτιμώ ιδιαίτερα και τον γνωρίζει. Καλημέρα. Θοδωρή μου, τι γίνεται, είναι όλα καλά? Είσαι πανταχού παρόν, στο Δήμο είσαι. Στην ομάδα είσαι, οικονομολόγος είσαι. Εντάξει, σε όλα τα η ομάδα... Πρώτα προλαβαίνεις όλα. Στην ομάδα είναι ξεχωριστός ο ρόλος. Είναι η μεγαλύτερη τιμή από όλες είναι η ομάδα, να ξέρετε. Ναι. Δεν είμαι τώρα στην ομάδα, είμαι αγωνιζόμενος και 20 χρόνια σαν ποδοσφαιριστής. Και τώρα και σαν μέλος διοίκησης βέβαια, αλλά και σαν πρόεδρος που είμαι τώρα 3 χρόνια. Είμαστε καλά, δόξα τω Θεώ, μέσα στους στόχους είμαστε, έχουμε τιμή στα προβλήματά μας. Για πέστε μου λίγο για τον αγώνα προχθές το 1-1. Τον αγώνα προχτές, ένα ντέρμπι τοπικό, με πολύ πάθος και πολύ ένταση. Ήμασταν καλύτεροι, έπρεπε να κερδίσαμε και πιστεύω ότι κάναμε δώρο τον ισοπαλία στον αντίπαλο. Δεν ξέρω, ήταν δικό μας λάθη. Μείναμε με 10 παίκτες από το δεύτερο ημίχρονο νωρίς. Και τι να πω, δώσαμε ένα βαθμό, πιστεύω ότι ήταν πολύ, έπρεπε να κερδίσουμε πολύ πιο εύκολα το παιχνίδι αυτό. Ναι. Προηγηθήκαμε νωρίς. Είχαμε κάποιες ευκαιρίες. Μετά ήρθε μια κόκκινη κάρτα. Τέλος πάντων, αυτά συμβαίνουν στο ποδόσφαιρο. Τα κρούσματα αυτά θα τα δούμε στην ομάδα μας. Τώρα εμείς έπρεπε να κερδίσουμε αυτό που μας λυπεί. Ωραία. Εντάξει, είμαστε μέσα στους στόχους. Είστε βέβαια, πάντως στους στόχους, λέτε, για τα μπαράζ. Γιατί δεν νομίζω ότι ο Λούρος μπορεί να. Για την πρώτη θέση. Ο Λούρος δεν μπορεί να πάει στην πρώτη θέση, αυτό δεν γίνεται. Μπορεί όμως να πάρει το κύπελλο και την εσωτερικό κυπέλλο. Αυτό ναι, και καλά, καλά κάνετε και το λέτε. Γιατί... Και μπορεί να πάει και στην πεντάδα. Πιστεύω ότι από τις ομάδες, εκτός αν ξερέσουμε τις τρεις πόρτες που είναι Τηλικράτης, Πανλευκάδιος και Καναλάκη, μετά η Πρέβεζα σίγουρα θα είναι μέσα στην τετράδα. Εμείς πιστεύω ότι διαθέτουμε την πιο ποιητική ομάδα από τις υπόλοιπες που είναι 3-4 μαζί για να είμαστε στην πέμπτη θέση, πιστεύω. Αυτή είναι η γνώμη μου. Τώρα είναι πολλοί αγώνες ακόμα, θα το δούμε. Πέστε μου κάτι, εσείς ξεκινήσατε, θυμάμαι και σε παλιότερη συνέντευξη που κάναμε, υπήρχε μια φιλοδοξία έτσι, να μπείτε πιο δυναμικά. Τα αποτελέσματα δεν σας δικαίωσαν. Κάνατε διορθωτικές κινήσεις τώρα, δεν ξέρω. Ναι, τώρα τα Χριστούγεννα κάναμε 4 μεταγραφές. Πήραμε 2 παίκτες από τον Εθνικό Φιλιππιάδος, τον Δημήτρη Ζιάκο και τον Κώστα του Πάνου, που μας βοήθησαν πάρα πολύ. Πήραμε ένα τερματοφύλακα που είχαμε ένα θέμα εκεί από το Ξηροβούνι, τον Δημήτρη τον Μαλαμή, και ένα μικρό τον Γκολάκο, τον Κωνσταντίνο, από τα Παλιάμπελα, ο οποίος και αυτός είχαμε ένα θέμα με τους μικρούς. Και πιστεύω αυτή τη στιγμή είμαστε καλά, μας βοήθησαν πάρα πολύ οι μεταγραφές αυτές. Και είμαστε σε καλό επίπεδο, πιστεύω. Αυτή τη στιγμή είμαστε σε καλό φεγγάρι ομάδα, έκανε καλές εμφανίσεις εκτός από τα αποτελέσματα. Προχτές αδικήσαμε εμείς τον εαυτό μας το παιχνίδι. Συνεχίζουμε. Βέβαια δεν αποδυναμώθηκε η ομάδα, γιατί πολλής λόγος υπήρχε γύρω από τον Νίκο τον Μπόβορη. Τελικά παρέμεινε στην ομάδα.
Ο Νίκος είναι μέλος της ομάδας. Εμείς οι συμφωνίες που κάνουμε με τους ποδοσφαιριστές δεν είναι για 5 μήνες ή για 6, είναι για μια χρονιά και βλέπουμε. Και με ορίζοντα για συνεργασία. Ναι. Τώρα, εμείς είχαμε κρίνει τότε ότι δεν είναι καλό να φύγει ο Νίκος. Τώρα, δεν ξέρω, όλοι κρίνομαστε τελικά. Θα δείξει στο τέλος της σεζόν, όλοι θα κρυθούμε. Εντάξει, η ομάδα είναι. Την ενισχύσαμε αυτό που κάποιες ελλείψεις που είχαμε. Εντάξει, δεν είπα, έχουμε και εμείς κάποια προβλήματα. Είχαμε προβλήματα τραυματιστών πολλά. Τώρα γυρίζουν και τραυματίες. Ο Φέκας, παράδειγμα, που είναι πολύ σημαντική μονάδα για μας. Γύρισε προχτές, δεν έπαιξε βέβαια, αλλά ήταν στην αποστολή. Και συνεχίζουμε. Ωραία. Τώρα, πάνω απ' όλα, είναι ο θεσμός του κυπέλου. Αυτό ναι, είναι ο μεγαλύτερος στόχος από όλες τις ομάδες είναι, ναι, βέβαια, είναι ένα παιχνίδι. Φαβορί είναι ο Πανλευκάδιος. Ναι. Αλλά ένα παιχνίδι είναι. Ο Λούρος είναι μεγάλη ομάδα. Και σε τέτοια παιχνίδια θα είμαστε πολύ ανταγωνιστικοί. Αυτό είναι το σίγουρο. Ναι, νομίζω με το πάθος που σας διακρίνει εκεί στο Λούρο θα καταφέρετε. Λοιπόν, για να ακούσουμε λίγο τον Παναγιώτη ίδιο μας. Τι λέει για το Λούρο, Κυριάκο μου. Για το Λούρο έχω. Είναι μια ομάδα η οποία διακατέχεται από πολύ καλούς ποδοσφαιριστές. Έχει έναν καλό προπονητή, έχει μια καλή διοίκηση. Και θέλω να το πω και ανοιχτά και μου δίνεται η ευκαιρία και το έχω πει και σε συναδέλφους προπονητές και φίλους και παράγοντες. Θέλω να συγχαρώ τον πρόεδρό τους, ο οποίος πραγματικά στηρίζει τον προπονητή, παρότι έχουν έρθει και άσχημες για την ομάδα. Έχει χάσει όλα τα μεγάλα ντέρπι μέσα στο γήπεδο του. Μπράβο του σε αυτό και έτσι πρέπει να κάνει και αυτό το συμβουλεύω να κάνει. Προσπαθεί, πιστεύω ότι είναι σε καλό σημείο, αλλά θέλει το κάτι παραπάνω ακόμα για να φτάσει εκεί που του αρμόζει ο Λούρος. Γιατί πιστεύω ότι είναι μια ομάδα που έχει εμπειρία, έχει παίξει σε Δέλτα Εθνική και οι παράγοντες αυτοί έχουν δει πώς λειτουργούν και πώς πρέπει να λειτουργούν τα σωματεία. Τώρα όσον αφορά το θέμα του κυπέλου, εκεί θα κριθεί πιο πολύ η ψυχή, όχι θέμα τακτικής και θέμα περισσότερων πραγμάτων. Θα μετρήσει η ψυχή και η εμπειρία των παιχτών και πιστεύω αυτό το διαθέτει ο Λούρος. Βέβαια το όπλο του Παλευκάδου είναι ότι είναι μια ομάδα η οποία έχει συνοχή, έχει πολύ καλή φυσική κατάσταση, στηρίζεται στα τρεξίματα και στην ομαδική της τακτική. Νομίζω ότι θα είναι ένα πολύ καλό παιχνίδι, να γίνει ένα καλό παιχνίδι και νομίζω ότι εκεί πραγματικά να κερδίσει ο καλύτερος. Ωραία. Κύριε Κατσαουνό. Ευχαριστούμε τον Κυριάκο για τα καλά του λόγια. Είναι πραγματικά συμφωνώ απόλυτα με όσα είπε. Ναι. Εμείς εδώ η ομάδα χτίζεται σιγά σιγά, δεν κάνουμε μεγάλα βήματα. Έχουμε 3 χρόνια στη διοίκηση, στηριζόμαστε σε ντόπιους παίχτες και σιγά σιγά κάνουμε κάποιες προσθήκες να βελτιώσουμε το ρόστερ. Έχουμε ένα προπονητή 2 χρόνια. Τον στηρίζουμε, μας στηρίζει και προχωράμε. Ωραία. Να ευχηθούμε ότι το καλύτερο για την ομάδα. Είναι γεγονός ότι πραγματικά η ομάδα σας είναι μια από τις καλές ομάδες και ελπίζω να είναι και στα μπαράζ, να τερματίσει την 5η θέση. Βέβαια και ο Ροπός έχει μια καλή ομάδα. Θα δούμε στην πορεία τι ακριβώς θα γίνει εκεί. Υπάρχει πάντως συναγωνισμός για την 5η θέση, γιατί οι 4 πρώτες ομάδες, τις είπε ο Κυριάκος, είναι οι γνωστές. Και να δούμε μετά. Συμφωνούμε, ναι. Λοιπόν, καλή δύναμη, εύχομαι. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.